Θεωρούμε λοιπόν ότι όλοι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση και ευθύνη και με την πόλη, αλλά γενικότερα και με την κοινωνία, είτε αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε περιφέρεια, είτε υπουργείο, είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση κτλ., θα πρέπει να βρουν άμεσα λύση στο οξύτατο αυτό πρόβλημα για να μπορέσουν οι άνθρωποι, συνάδελφοί μας, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι φοιτητές, να ζήσουν με αξιοπρέπεια στην πόλη. Δεν μπορεί λοιπόν στη λογική της τουριστικοποίησης και ιδιωτικοποίηση όλων των ιδιωτικών χώρων, έτσι τα πάντα έτσι να μετριούνται με αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν οικογένειες. Θα πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία, θα πρέπει να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα έρθει από την άλλη άκρη της Ελλάδας, με το μισθό αυτό το οποίο παίρνει, δίνει το Υπουργείο, έτσι η κυβέρνηση πλέον σήμερα, δεν του φτάνουν για να ζήσει. Θα πρέπει να βάλει και από την τσέπη του. Να μπορέσει δηλαδή να διδάξει. Μια δουλειά η οποία στην τελική ανάλυση θα είναι πάντα μόνιμα αναπληρωτής.